πρωινό Τετάρτης. Θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που μας θυμίζει αυτή την περιβόητη δύναμη του μπορώ, την οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεχνάμε. Ξεχνάμε τι είναι αυτό που κρύβουμε μέσα μας. Αφήνουμε λίγο τα γεγονότα να μας παρασύρουν, ενώ φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα είναι στο χέρι μας. Αυτό το μήνυμα και πολλά ακόμη θα μπορέσετε να εισπράξετε μέσα από το βιβλίο το οποίο έχουμε εμείς εδώ στα χέρια μας. Το βιβλίο, μάλλον είναι ένα βιβλίο συνεργασίας μεταξύ του Γιάννη Δημόπουλου και της Elizabeth Downey. Μαρία Στέλλα. Mm-hmm. Μαρία Στέλλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ένα βιβλίο το οποίο πώς προέκυψε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν. Η ιδέα πώς γεννήθηκε. Η ιδέα γεννήθηκε από ένα φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος μιλούσαμε για το τρέξιμο, μιλούσαμε για το Γιάννη και πέταξε από το πουθενά πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο για το Γιάννη. Mm-hmm. Και δεν το άφησε εκεί. Μας παρότρινε να το κάνουμε πραγματικότητα. Ήταν ωραία ιδέα. Και πάνω στην ιστορία του Γιάννη χτίσαμε τη δύναμη του μπορώ και βγάλαμε το βιβλίο. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για τη βιογραφία του Γιάννη Δημόπουλου, αλλά μέσα από την ιστορία που αφηγείσαι, την οποία την αφηγείσαι εσύ, μάλλον την αφηγήθηκε ο Γιάννης και την αποτύπωσες εσύ. Την αφηγήθηκαν πολλοί φίλοι, οικογένεια του Γιάννη, συγγενείς του και κάποια στιγμή μίλησε και ο Γιάννης. Του έκανες την τιμή να μιλήσει λίγο. Και την αποτύπωσα μέσα από τις απόψεις όλων όσων μίλησα. Μας πήρε περίπου 1,5 χρόνο για να μιλήσουμε με όσους έπρεπε. Άρα ο σκοπός, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο να αποτυπωθεί η ζωή του Γιάννη, είναι τα μηνύματα που υπάρχουν από κάτω, γιατί η αλήθεια είναι, μπορώ να σου πω ότι κάποια από αυτά δεν τα ήξερα. Αυτά που συζητούσαμε τώρα και με το Ντάκη πριν. Η ιστορία της ζωής σου έχει ένα μοναδικό ενδιαφέρον και θα ήθελα να δώσουμε ένα μικρό στίγμα στον κόσμο. Από εκεί που ξεκίνησες και πώς έφτασες ως εδώ. Ας ξεκινήσουμε από πού εσύ άρχισες την πορεία σου. Να κοιτάξτε, έχω γεννηθεί στην Αμερική στα 5 μου, στα 6 περίπου. Διαγνώστηκα με κάποιο νόσημα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπες, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε αυτό για μένα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έλεγα εγώ προς τα έξω. Όχι για να κρύψω κάτι, απλά θεωρούσα ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς τι ήταν αυτό. Και δεν έβλεπα το λόγο δηλαδή να το πω και κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει τι είναι, δεν μπορεί να καταλάβει ας πούμε τι περνάει κάποιος που έχει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ως αθλητής επίσης δεν ήθελα να το λέω παρά έξω. Καθαρά για το λόγο το ότι θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο θα νόμιζε κάποιος ότι προσπαθώ να δικαιολογηθώ παραδείγματος χάρη, για κάποια κακή ημέρα, κάποια κακή απόδοση και έτσι δεν το έλεγα ποτέ για αυτό το πράγμα. Ως αθλητής δηλαδή δεν το έλεγα ποτέ. Τώρα που ασχολούμαι με την προπονητική θεώρησα και παίρνοντας μηνύματα και από φίλους και από γνωστούς, όπως είπε και η Μαρία Στέλλα, θεώρησα ότι ως προπονητής είναι πολύ σημαντικό να βγάζουμε πράγματα προς τα έξω που μπορούμε να βοηθήσουμε άλλο κόσμο. Και ο σκοπός που γράφει το βιβλίο ήταν ακριβώς γι' αυτό, να βοηθηθούν κάποια άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και να δούνε ότι υπάρχουν τρόποι τελικά να ξεπερνάμε τα προβλήματα όταν το βάλουμε στο μυαλό μας. Οι γιατροί τότε τι σου είχαν πει, να ασχοληθείς με τον αθλητισμό ή ήταν απαγορευτικό κάτι τέτοιο? Την δεκαετία του 70 ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο. Δεν υπήρχαν. Η Μαρία Στέλλα είχε κάνει μια πολύ και αξιόλογη μελέτη και έρευνα πάνω σε αυτό. Υπήρχαν νομίζω στην Αμερική 30 γιατροί τότε στην εποχή εκείνη, σε ολόκληρη την Αμερική. Θυμάμαι σε πολύ μικρή ηλικία, οπότε ερχόντουσαν γιατροί στην πολιτεία που έμεινα. Από το νοσοκομείο που με βλέπανε, πάντα με παίρνουν τηλέφωνο να πηγαίνω να με βλέπουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι θέλαν να με δούνε και για να, βέβαια, να μάθουν και αυτοί και από μένα, δηλαδή, γιατί ήταν πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές. Και έτσι, κάπως έτσι πήγε. Για τον αθλητισμό όμως συγκεκριμένα δεν σου είχαν πει κάτι? Για τον αθλητισμό, κοιτάξτε, είχαν πει πάντα ότι λίγη κίνηση θα είναι καλή, αλλά μου είχαν πει ότι δεν θα μπορέσω να κάνω και πράγματα. Σε αυτές τις ηλικίες, όταν ήμουν πολύ μικρός και είχα εξάρσεις,
Η κατάσταση ήταν βέβαια αρκετά άσχημη και δηλαδή δεν νομίζω κάποιο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να κάνω αθλητισμό. Mm-hmm. Γιατί δυσκολευόμουν να σηκωθώ από τον καναπέ να πάω στην κουζίνα. Ήτανε, άρα δεν μιλάμε για αθλητισμό. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπαν σίγουρα ξεκίνα από την Αθήνα και πήγαινε στη Σπάρτη με τα πόδια, έτσι. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε αργότερα. Πολύ αργότερα. Ωραία. Και πώς από την Αμερική ήρθες εδώ? Ο λόγος που ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα ήταν επειδή είχαμε έρθει δύο φορές διακοπές και είχαμε δει ότι τις δύο φορές που ήρθαμε, καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, δεν είχα τόσα πολλά προβλήματα, ήμουν πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Και έτσι οι γιατροί μας στην Αμερική μας πρότειναν είτε να πάμε σε κάποια άλλη πολιτεία της Αμερικής, στην Αριζόνα μάλιστα, που είναι και έρημος, να είναι το κλίμα, ξέρω, ή επειδή είμαστε Έλληνες, πρότειναν να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, να ζήσουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Παρόλο που, ας πούμε, και η Σπάρτη έχει υγρασία, δεν έχει καμία σχέση με την υγρασία της Αμερικής. Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι όλα αυτά τα περιγράφεται στο βιβλίο, mm-hmm. έτσι. Ναι. Πότε ασχολήθηκες με τον αθλητισμό? Γιατί ξεκίνησε και μία σχέση με τα αγγλικά, από όσο ξέρω, έτσι. Επαγγελματικής φύσεως σχέση. Με τον αθλητισμό. Με τα αγγλικά και προέκυψε μετά και ο αθλητισμός. Με τον αθλητισμό ασχολούμαι από 5 χρόνια, από πριν γίνει η διάγνωση με τα ρευματοειδή. Mm-hmm. Και ξεκινήσει στην Αμερική με hockey επί πάγου. Είχα ρεθίσματα από το σπίτι, από τον πατέρα μου, από τον αδερφό του. Και πάντα, δηλαδή, όσο θυμάμαι στο σπίτι, ο πατέρας μου ποτέ δεν έβλεπε τηλεόραση. Αν έβλεπε τηλεόραση, ήταν να δει κάποιο παιχνίδι, κάποιο μάτς. Άρα στο σπίτι μου πάντα, δηλαδή, βλέπαμε κάτι. Επίσης, ο αδερφός του ασχολείται πάρα πολύ με τον αθλητισμό και ήταν μέσα στο σπίτι μου αυτό. Mm-hmm. Στην πορεία, φυσικά, λόγω και το ότι ήρθα την Αμερική, αποφάσισα να ανοίξω φροντιστήριο αγγλικών και η ιδέα της προπονητικής ήρθε μόνο από το 2012 και μετά που τερμάτισε το Σπάρταθλον. Mm-hmm. Πάρα πολλοί κόσμος ήθελε πληροφορίες από μένα και θεώρησα η μόνη υπεύθυνη στάση για κάποιον είναι να εξειδικευτεί πάνω σε αυτό, να το σπουδάσει και, mm-hmm. και από εκεί ξεκίνησε. Ο τίτλος του βιβλίου, να το πούμε στα ελληνικά για όλους, είναι ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, ας πούμε, κόντρα στο ρεύμα, ας το αποδώσουμε έτσι ελεύθερα. Ναι, ναι. Από τι μου λες και από τι καταλαβαίνω, μάλλον οι πιθανότητες, μάλλον τα εμπόδια ήταν εξωτερικά. Εσωτερικά εσύ ήσουν έτοιμος για όλα αυτά που έκανες στην πορεία. Νομίζω είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, όταν ακούω γύρω μου να λένε πράγματα ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, περισσότερες φορές δεν θα μιλήσω, δεν θα πω την άποψή μου, απλά μέσα μου σκέφτομαι ότι αυτό που ακούω τώρα γύρω μου και λένε ότι δεν μπορεί να γίνει, το μυαλό μου επεξεργάζεται με ποιο τρόπο θα μπορέσω να το κάνω. Μάλιστα, ωραία. Η πιο δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια της συγγραφής ποια ήταν, αυτή που σε δυσκόλεψε? Αρκετές. Ήταν το φίλτρο που έπρεπε να μπει στο τι να μπει, πώς να μπει, γιατί να μπει. Δεν ήθελα να αποκρύψω κάτι, ήθελα να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια σε όλο αυτό, όσο γίνεται τουλάχιστον. Και αυτό με δυσκόλεψε πιο πολύ, γιατί, να σου πω την αλήθεια, τις συνεντεύξεις ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μ' άρεσε να μιλάμε με όλα τα παιδιά που μιλήσαμε και τους συγγενείς. Καταρχάς όλοι χαιρόντουσαν πάρα πολύ, mm-hmm. με το που τους έλεγα ότι θα μιλήσουμε για τον Γιάννη, θα μου πει «Α, να σου πούμε και αυτό, ναι, ναι. να σου πούμε και εκείνο». Είχα πάρα πολύ υλικό, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να μπει όλο, γιατί θα έβγαινε τρίτο μου το βιβλίο, αλλά το τι θα μπορούσε να μπει. Mm-hmm. Κράτησες κάτι μυστικό να μας το αποκαλύψεις σήμερα? Ό,τι κρατήθηκε μυστικό είναι για να μην είναι μυστικό. Κάτι, ρε παιδί μου, που σου είπε ένα συγγενής, ότι ο Γιάννης μικρό, ξέρω εγώ, ήταν πολύ άτακτος, έκανε ζημιές. Αυτά έχουν μπει. Ότι ήταν διαβολάκι, το λένε όλοι. Οπότε δεν θα μπορούσα να κρύψω κάτι το οποίο το λένε όλοι. Η αδελφή του, η μητέρα του, τα ξαδέρφια του στην Αμερική. Όλοι που έχουν αυτή την άποψη ότι ήταν διαβολάκι μικρό και τους πείραζε όλους και όλοι γελούσαν με τα πειράγματά του, αυτό δεν θα μπορούσε να κρυφτεί ούτως ή άλλως, γιατί κάποιος θα έλεγε «Μα, που δεν μπήκε». Έχεις ακολουθήσει δηλαδή μια χρονολογική σειρά των γεγονότων από την πολύ μικρή του ηλικία μέχρι ναι, και σήμερα. Ξεκινάμε από όταν πήγαν οι γονείς του στην Αμερική, από πιο πριν, γιατί και εκείνοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πώς να πάνε. Ήταν πολύ αστείο το πώς γνωρίστηκαν, εντελώς τυχαία και οι δύο
ξένοι σε ξένη πόλη, από διαφορετικές πόλεις μεταξύ της Ελλάδας, η μητέρα του είναι από τα Γιάννενα, ο πατέρας του από τη Σπάρτη, συναντήθηκαν στον Καναδά. Ήταν από την αρχή πάρα πολύ ενδιαφέρον η όλη γνωριμία, το πώς συνέχισαν και οι άνθρωποι τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και πώς άλλαξαν τη ζωή τους έχοντας τα πάντα στην Αμερική. Mm-hmm. Γιατί τους είπαν ότι το παιδί τους δεν είναι καλά και πρέπει απλά να αλλάξει μέρος. Ναι, και ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, είπαν ότι πρέπει να φύγουμε. Το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν το Σπαρταθλόν. Το Σπαρταθλόν, όπως είπα, το 2012 άλλαξαν πολλά τότε, σίγουρα. Από τότε με πιάνουν άνθρωποι και μου λέγανε ότι θα έπρεπε να αναγραφτεί και ένα βιβλίο γι' αυτό. Ήταν αυτό το σημείο που γύρισε, ας πούμε, το κλειδί μέσα σου ότι τελικά κάτι καταφέραμε σε σχέση με αυτό που μου είχαν πει ότι δεν μου επιτρέπεται να ασχοληθώ, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ένα χρόνο νωρίτερα είχα κάνει την πρώτη μου προσπάθεια σε υπεραποστάσεις, γιατί ως τότε δεν σκεφτόμουν ποτέ να συμμετέχω σε αγώνες υπεραπόστασης. Στα 16 μου είχαν πει ότι δεν θα μπορούσα να τρέξω ποτέ μαραθώνιο. Άρα έτρεχα μαραθώνιο και ήμουν ικανοποιημένος με το μαραθώνιο. Το 2011 ήρθε και στη Σπάρτη ο κύριος Καλοφολιάς, ρεματολόγος, και αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί ήταν πολύ ενθαρρυντικός απέναντίας ό,τι μου λέγανε παλιότερα. Δεν ήταν αντίθετο σε αυτά που έκανε, μου έδινε θάρρος και αυτό. Και από εκεί ήρθε η όρεξη, ας πούμε, να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Όταν πήρες το βιβλίο στα χέρια σου, πώς αισθάνθηκες? Το διάβασα την πρώτη φορά, γιατί μαζί με τη Μαρία Στέλλα κάνουμε και τη μετάφραση. Το βιβλίο βγαίνει και στα αγγλικά και πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά και θεωρώ, ειδικά διαβάζοντας το πρώτο κομμάτι του βιβλίου που αναφέρεται και στους γονείς μου, όπως είπε, στην Αμερική όταν πήγανε, αλλά και στα δικά μου παιδικά χρόνια, μου ήρθαν πολλές ευχάριστες αναμνήσεις, αλλά και θυμήθηκα και πολλές δυσκολίες που είχα περάσει. Τι συγκρίνεις, το συγκρίνεις αυτό το συνέστημα με το συνέστημα εκείνο που είχες όταν άγγιξες στα πόδια του Λεωνίδα? Είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι όλα είναι μια συνέχεια αυτής της πρώτης του πρώτου τερματισμού του 2012 με το Σπάρτα. Να φανταστώ ότι ανοίξατε και φωτογραφίες και τέτοια με το Γιάννη στην παιδική του ηλικία κλπ. Πέρα από τις συνεντεύξεις. Έχει φωτογραφικό υλικό το βιβλίο. Από πολύ μικρός μέχρι πολύ μεγάλος. Πόσο είσαι, Γιάννη, αλήθεια? Η αλήθεια είναι 51. Είσαι 51, μάλιστα. 51, ναι. Και πέρσι που έκλεισα τα 50, δηλαδή κλείνω τα 51 τώρα σε ένα μήνα. Στα 50 μου, η αλήθεια είναι ότι υποδέχτηκα τα 50 με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τώρα και στην δρομική, ας το πούμε, οικογένεια, κοινότητα, το μυαλό μου πάει σε άλλους στόχους που πιάνουν από την ηλικία αυτή και πάνω. Δηλαδή, έχω πολύ όρεξη ακόμα να πετύχω πράγματα δρομικά. Να ξανακατέβεις, δηλαδή. Δεν είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και διάφορα που θέλω να κάνω ακόμα. Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις? Σε ποιο πράγμα? στον αθλητικό χώρο επιμένω εγώ. Νομίζω όχι ποτέ. Σε τίποτα γενικότερα. Νομίζω τελικά κανένας στόχος δεν είναι ακατόρθωτος. Νομίζω οι άνθρωποι λίγο τα πράγματα τα αφήνουν λίγο πιο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε. Σίγουρα στον αθλητισμό όχι, αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και αλήθεια είναι σε αγώνα ακόμα δεν έχω καταλήψει ποτέ κάποιον αγώνα και νομίζω εκτός αν τύχει κάποιος τραυματισμός μέσα σε ένα αγώνα που θα υποχρεωθώ να το κάνω, είναι κάτι που δεν θέλω να κάνω γιατί μετά δεν θα τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και νομίζω αυτό σημαίνει και στους περισσότερους αθλητές που ασχολούνται με τις υπεραποστάσεις. Και επίσης, όταν τρέχεις έναν αγώνα, παραδείγματος χάρη ως το Σπάρταθλόν, αυτή την ευκαιρία σου, άμα εγκαταλείψει κάποιος αθλητής, την ευκαιρία να τερματίσει, πρέπει να περιμένει ένα ολότερο χρόνο μετά πάλι για να δοκιμάσει. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, παράδειγμα, έχεις μια κακή απόδοση την Κυριακή και περιμένεις την Τετάρτη στο κύπελλο ή την άλλη Κυριακή πάλι να
να βελτιώσει την προηγούμενη απόδοση, να δικαιωθεί, ας το πούμε. Στον χώρο το δικό μας είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει να περιμένεις ένα ολόκληρο χρόνο μετά για να ξαναδοκιμάσεις. Mm-hmm. Άρα νομίζω ο αθλητής οφείλει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος. Φυσικά η διαχείριση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά. Σίγουρα, όπως είπαμε, οι καιρικές συνθήκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα μπορεί κάτι να συμβεί και μπορεί σίγουρα κάποιοι αθλητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν. Φυσικά δεν είναι κακό αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε νωρίτερα από ότι θα έπρεπε. Το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς πολλές φορές για το μήνυμα που τελικά περνάει το Σπάρταθλον, για τη θέληση, για το πείσμα που πρέπει να δείξεις. Ένα μήνυμα το οποίο αγγίζει και τα παιδιά, τα οποία πρέπει να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Και ότι παρά τη δουλειά μπορεί και στο τέλος και να αποτύχεις. Αν μπορούμε να το βαφτίσουμε αποτυχία, γιατί για μένα προσωπικά δεν υπάρχει η λέξη αποτυχία στο Σπάρταθλον, είτε τερματίζεις είτε όχι. Νομίζω μόνο και μόνο να σταθείς στην εκκίνηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι 7 ώρα το πρωί στην εκκίνηση και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις 250 χιλιόμετρα να τρέξεις. Σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για έναν αθλητή που έχει το θάρρος καταρχήν να αποφασίσει να συμμετάσχει σε έναν τέτοιο αγώνα και να σταθεί στην εκκίνηση και όπως είπαμε σίγουρα δεν εννοεί τίποτα, δεν μια κατάληψη ενός αγώνα, είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που δεν μπορείς να τους υπολογίσεις και σίγουρα δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών που δεν τερματίζουν και δείχνουν το πείσμα, την υπομονή, τη σκληρή δουλειά να ξαναδοκιμάσουν και φυσικά να πετύχουν με τη δεύτερη προσπάθεια, την τρίτη. Και νομίζω αυτό είναι ίσως και πιο σημαντικό. Αθλητές που δοκιμάζουν ξανά και ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να επιστρέψουμε στο βιβλίο. Αυτό το φιλτράρισμα που είπες ότι σε δυσκόλεψε πριν, σου επέτρεψε να είσαι αντικειμενική 100%. Νομίζω ότι ναι, ήμουν όσο αντικειμενική, ήταν και εκείνη που πήρε συνέντευξη. Ναι, γιατί δεν ήθελα ούτε να βάλω μόνο τα καλά, ούτε να βάλω μόνο τα κακά που κάποια υπήρχαν, ούτε ήθελα να βάλω ό,τι μου είπαν όσο γινόταν πιο αντικειμενικά. Νομίζω ότι το κατάφερα, έτσι θέλω να πιστεύω, βέβαια δική μου γνώμη αυτή, κάποιος μπορεί να το διαβάσει και να έχει εντελώς αντίθετη. Και το φιλτράρισμα με ικανοποίησε. Μπήκε, είναι το τόσο όσο, μπήκε ό,τι έπρεπε να μπει. Επομένως, αν για μένα ο Γιάννης Δημόπουλος είναι ένας μύθος στον χώρο του αθλητισμού, θα παραμείνει μύθος ή θα τον απομυθοποιήσω? Νομίζω ότι θα παραμείνει μύθος. Όχι, θα παραμείνει. Σε όλους τους τομείς. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι και να σου πω και την αλήθεια, δεν άλλαξε για τίποτα από τις συνεντεύξεις. Δεν έμαθα κάτι νέο, ούτε κάτι που δεν ήξερα. Ήταν όλοι, πάνω κάτω, όλοι τα ίδια είπαν. Δηλαδή τα ίδια, ήταν όλοι τόσο καλοπροαιρετοί. Και αυτό βγήκε στο βιβλίο. Κάποιος μου είπε, αυτό μου ξαναρώτησε κάποιος, είναι αντικειμενικό το βιβλίο? Ναι, γιατί βασίστηκε πάνω στις συνεντεύξεις 50 ανθρώπων που μίλησαν για το Γιάννη. Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πώς θα το διαβάσω εγώ, πώς θα το διαβάσει ο άλλος. Ακριβώς. Τον παραδίδει στον αναγνώστη. Δεν μπορούσα να αλλάξω και τη γνώμη των 50 ανθρώπων για να ικανοποιήσω τον ένα που μπορεί να πει ότι δεν είναι αντικειμενικό το βιβλίο. Εννοείται. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι έτσι είναι ο Γιάννης και έτσι βγήκε και ο Γιάννης στο βιβλίο. Σε ποιους απευθύνεται τελικά? Σε όλους. Να σου πω την αλήθεια, είμαι πιο πολύ της ρομαντικής λογοτεχνίας. Τώρα η αθλητική βιογραφία ήταν κάτι νέο για μένα και ήθελα να είναι όμως κάτι το οποίο να μπορεί να το διαβάσει ο καθένας που δεν είναι δρομέας, που μπορεί να μην σκέφτεται καν να τρέξει τη ζωή του ή να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά μπορεί να τον απασχολούν άλλα πράγματα, αυτό που λέμε η δύναμη του μπορώ, που σκέφτεται μέσα του ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και έτσι ήθελα να απευθύνεται και εγώ και ο Γιάννης σε ανθρώπους που να τους παροτρύνουμε να μην αφήνω ποτέ τίποτα που νομίζοντας ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Οπότε νομίζω ότι απευθύνεται
Σε όλους. Επομένως και εν ώψη του Πάσχα, εγώ μπορώ να το κάνω δώρο στο βαφτιστήρι μου. Είναι έφηβος, είναι σχεδόν 14. Είναι στην κατάλληλη ηλικία για να. Που είναι εκεί στην εφηβεία πάνω που λένε συνέχεια όχι, για να του πει ναι. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι, κάπως έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ανθρώπους που. Όχι σαν τον Γιάννη που του είπαν στα 16 του δεν θα κάνει τίποτα με τον αθλητισμό παρά μόνο θα τρέχει χαλαρά και μέχρι εκεί θα φτάσει, που τους έχουν πει ότι όλοι είναι καλά και εκείνοι φοβούνται και δεν κάνουν τίποτα γιατί φοβούνται για την υγεία τους. Παρόλο που οι γιατροί τους έχουν πει ότι είναι όλα καλά, μέσα τους νιώθουν ότι δεν μπορούν. Οπότε σε αυτές τις αντιθέσεις βασιζόμαστε, ότι κάποιος του είπαν ότι δεν μπορεί όντως. Και δεν του το πένα, το είπαν από την Αμερική, του το είπαν στην Ελλάδα μετά από λίγα χρόνια που ήρθε. Και τα κατάφερε. Γιατί να μην μπορεί κάποιος που ουσιαστικά μπορεί αλλά φοβάται. Έτσι ώστε να διώξουν όλους τους φόβους του. Πέρα από το σωματικό, φαντάζομαι ότι κλήθηκες να το διαχειριστείς και ψυχολογικά αυτό το ζήτημα. Αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο το πώς εσύ τελικά κατάφερες να διαχειριστείς ψυχολογικά αυτό το ζήτημα υγείας. Νομίζω είναι αυτό το οποίο με βότησε αργότερα στη ζωή μου, επειδή από πολύ μικρός είχα μάθει ότι στη ζωή τα πράγματα δεν είναι πάντα όλα καλά και εύκολα για όλους. Έμαθα να το διαχειρίζομαι από πολύ μικρή ηλικία και αυτό αργότερα με βοήθησε και με βοήθησε σίγουρα και στον αθλητισμό. Να διαχειρίζουμε δηλαδή τον πόνο, να διαχειρίζουμε την κούραση, γενικά δύσκολες καταστάσεις. Βοήθησε αυτό αρκετά. Πού θα ταξιδέψει το βιβλίο, γιατί τώρα ήταν και η συγκυρία αρκετά δύσκολη, μιας και οι παρουσιάσεις είναι μόνο διαδικτυακές πια. Τι σχέδια έχετε για το βιβλίο? Προς το παρόν θα ταξιδέψει στην Ευρώπη και στην Αμερική, λόγω της οικογένειας του Γιάννη που είναι εκεί και περιμένει με ανυπομονησία το βιβλίο, οπότε προς το παρόν θα φτάσει μέχρι εκεί. Όσον αφορά τις παρουσιάσεις, είμαστε λίγο παγωμένοι σε αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε την κατάσταση πώς θα ανοίξει και ποιο θα είναι το επιτρεπτό όριο και σίγουρα θα κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις. Μπορεί πιο πολλές, αλλά πιο μικρές σε κόσμο, γιατί φοβόμαστε κι εμείς να μην είμαστε, να μην ξεπεράσουμε τα όρια. Σίγουρα. Πού μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο? Διαδικτυακά στη σελίδα μας, dimopouloscoaching.com. Εδώ στις πάρτι στο πλαίσιο προς το παρόν. Θα συνέχεια λέμε και σε κάποια άλλα μέρη, οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο και σε ποια άλλα σημεία μπορούν να το αγοράσουν. Από εμάς, κατευθείαν με ένα τηλέφωνο κάποιοι μας παίρνουν. Και θα πάει και στην Άξο. Και θα πάει και στην Άξο, σε δύο βιβλιοπωλεία, στο Zoom και στο παλιό βιβλιοπωλείο. Δεν θα σου επιτρέψουν οι συνθήκες να επιστρέψεις στην Άξο όμως. Θα πάει το βιβλίο χωρίς εσένα, προς το παρόν. Προς το παρόν, θα δούμε όμως έχει η δουλειά. Ωραία. Επόμενα σχέδια πέρα από το βιβλίο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν σταματάτε. Όχι. Ποτέ. Σχέδια να υπάρχουν πάντα. Και δρομικά, φυσικά. Καταρχήν, στην προπονητική έχω αρκετούς αθλητές, οι οποίοι θέτουν και αυτοί στόχους. Και όποιο στόχο θέσουν είναι και δικός μου στόχος προσωπικά, να πάνε καλά. Ως αθλητής αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τον Ιούνιο να φρέξω τον Ολύμπιο δρόμο, που είναι 180 χιλιόμετρα. Και όσο αφορά βιβλίο, τώρα δουλεύουμε και πάνω σε ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο θα είναι προπονητικό όμως. Είναι προπονητικό. Νομίζω πάντως, από όλη την κουβέντα που κάναμε σήμερα, ότι είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των αθλητών σου, για να καταλάβουν τελικά ποιος είναι ο προπονητής τους. Γιατί καλά όλα τα διαδικαστικά και τα δρομικά, όπως λες και εσύ, αλλά νομίζω αυτό που κρύβεται από πίσω έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάποιες φορές. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Ένας προπονητής ή ένας και εμπειρος αθλητής που μπορεί να συμβουλέψει κάποιους άλλους αθλητές, δεν είναι μόνο το προπονητικό πρόγραμμα. Από την αρχή, καταρχήν έχω επιλέξει και κάποιες συνεργασίες για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο. Με τον κύριο Μπασουράκο κάνουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία ως διατροφολόγος κ. Μπασουράκος, με τον κύριο Βελδέκη, τον φυσιοθεραπευτή.
Αυτό που προσπαθώ να περάσουμε στους αθλητές είναι γενικότερα μια νοοτροπία, η οποία δεν είναι απλά βγαίνω από την πόρτα και πάω και τρέχω. Είναι να μάθουν αρκετά πράγματα. Το τρέξιμο είναι πολύ σημαντικό, όπως μετά είναι και η διατροφή του αθλητή. Είναι να μάθει πάρα πολύ καλά να γνωρίζει το σώμα του, να γνωρίζει πότε πρέπει να αποφορτιστεί, να κάνει αποθεραπεία, να μάθει να μην τρέχει με πόνο, όλα αυτά, δηλαδή είναι πράγματα που προσπαθούμε να φτιάξουμε γενικότερα ένα σύνολο πραγμάτων και όχι μόνο απλά ένα δρομικό πρόγραμμα. Και ο τελευταίος συνεργάτης σου είναι ο προσωπικός σου συγγραφέας, έτσι. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό τάξιδο, όπως λέμε πολύ κλισέ, αλλά πραγματικά το εννοώ. Και εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά.